Ολυμπιακός που προσπαθεί να αναπτυχθεί. Ντουντού, πάσα τον Φετφατζίδη, ο οποίος λύσεται, κρατάει, γυρίζει προς τα πίσω δυνατό, αλλά τελώς άστοχο το σούτ του Ντουντού. Πρώτο σούτ στο παιχνίδι πριν συμπληρωθεί το πρώτο λεπτό της αναμέτρησης. Πήγαινε να εκτελέσει ο Μάρα. Τελέσε κεφαλιά από κοντά, η απόκρουση στη γραμμή. Ευκαιρία για τον Ηρακλή με τον Κατσικά. Φετφατζίδης. Απόκρουση από τον Παπαστεριανό. Προσπαθεί ο Μοντέστο να επαναφέρει το σουτ. Λόκαρε ο Ελευθερόπουλος το σουτ από τον Ντουντού. Πίτου Γκαρσία. Δοκιμάζει το σουτ. Πέφτει ο Νικοπολίδης, δεν βρίσκει την μπάλα, αλλά περνάει εκτός αστείας. Καλό σουτ από τον Αργεντίνο. Φάουλ για τους Ερυθρόλευκους που εκτελέστηκε αμέσως ο Φουστέρ. Δεν καταφέρει να βρει το Μήτρογλου. Έρχεται το Ντουντού, η πάσα για τον Ριέρα, τον κάνει σε καλή θέση, πλασάρει και σώζει ο Ελευθερόπουλος με τα πόδια. Μεγαλύτερη ευκαιρία έως τώρα στο παιχνίδι στο 21 για τον Ολυμπιακό με τον Ριέρα. Ο Ντουντού στο Φουστέρ, η πάσα για τον Μήτρογλου, καλή, θα σώσει και πάλι ο Ελευθερόπουλος. Επιμένει ο Ολυμπιακός με τον Φετφατζίδη, δυνατό το σουτ έξω. Άλλη μια ευκαιρία για τον Ολυμπιακό. Πίτου Γκαρσία για τον Κομπαγιάση. Σίσιτς που ήταν προς τα πίσω, ανέβηκε ο Αραμπατζής και πήρε μπάλα. Κάνει κίνηση ο Κομπαγιάση, προτιμά να κάνει ένα σούτ ο Αραμπατζής. Καλή επιλογή. Ο Ριέρα στον Μήτρογλου. Έγινε το λάθος, ο Μήτρογλου προσπαθεί να το εκμεταλλευτεί. Είναι σαν πέναλτι και από τον πάγο του Ολυμπιακού, αλλά και ο Μήτρογλου που διαμαρτυρήθηκε για την κανονικό μαρκάρισμα του Κατσαπή. Για να δούμε. Να δούμε ξανά. Μήτρογλου τον κυνηγάει ο Κατσαπής. Νομίζω ότι βρίσκει την μπάλα. Που εκτελέστηκε αμέσως το γύρισμα εκεί όπου γίνεται το σουτ και εντυπωσιακά ο Ελευθερόπουλος βγάζει σε κόρνερ, χάνεται μεγάλη ευκαιρία από τον Φετφατζίδη για τον Ολυμπιακό στο 49. Ηρακλής στην αντεπίθεση με τον Μάρα να κάνει προσπάθεια για πάσα κατευθείαν σε χέρι. Έχουμε χέρι το Αβραάμ. Το Αβραάμ Παπαδόπουλο. Με κίτρινη κάρτα τον παίκτη του Ολυμπιακού. Εδώ, ο οποίος σταμάτησε την μπάλα με το χέρι σε αυτή την αντεπίθεση. Ο Λίμα εκτελεί δυνατά, ο Νικοπολίδης στη γωνία, ο Σίσης τον πρόλαβε. Έβγαλε κόρνερ ο Τεροσίδης. Πάσα για τον Ιμπαγκάσα, το πλασέ και νιεστή ο Μήτρογλου άου στο 53. Απίστευτη ευκαιρία χάνεται για τον Ολυμπιακό από τον Μήτρογλου. Πάσα για τον Φετφατζίδη, το σούτ από το Μήτρογλου γκολ. Δεν έκανε τα πιο εύκολα νωρίτερα ο Μήτρογλου και κάνει τελικά το δύσκολο, αλλά αυτό δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Σημασία έχει για έναν παίκτη να μπορεί να σκοράρει και ο Μήτρογλου το πετυχαίνει εδώ στο 59. Ολυμπιακός 1-0 με αυτό το σουτ του Μήτρογλου από μακριά, το οποίο ευνηδιάζει τον Ελευθερόπουλο. Αβραάμ Παπαδόπουλο. Αυτός ωραία για τον Χολέμπας. Λοφορεί καλά την μπάλα με υπομονή ο Ολυμπιακός. Χολέμπας γυρίζει εξαιρετικά. Ο Φετφατζίδης ελίσσεται, σουτάρει. Out. Άλλη μία χαμένη. Πολύ σημαντική ευκαιρία για τον Ολυμπιακό. Το Παγιάση για τον Αραμπατζή. Σέντρα από την άλλη πλευρά για τον Σολτάνη. Και βάζει πολύ ωραία. Το Τωροσίδη μπροστά του. Να δούμε σουτ έξω. Καλή προσπάθεια. Όχι
Όσο καλό θα το ήθελε ο Σολτάνη το σουτ. 42 λεπτά καθαρός χρόνος αγώνα στα 72 λεπτά που έχουμε παίξει. Βάζουμε τώρα τον Κομπαγιάση, σουτάρει έξω. Κομάρα. Στον Κομπαγιάση που προσπαθεί να βάλει την μπάλα κάτω, δίνει για τον Σολτάνη. Βγήκε ο Νικοπολίδης, τον ανέτρεψε, έχω την εντύπωση. Έδωσε πέναλτι, το έδωσε ο Σταθόπουλος, ναι. Σε πρώτο χρόνο φάνηκε να είναι σωστή η απόφαση του διαιτητή, ο οποίος δείχνει και την κίτρινη κάρτα στον Νικοπολίδη. Στο 79 ο Ηρακλής έχει την ευκαιρία του για να ισοφαρίσει. Εδώ ο Σολτάνη τσιμπάει την μπάλα, πράγματι τον γκρεμίζει ο Νικοπολίδης, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Ο Μάρα που εκτελεί τώρα η μπάλα στα δίχτυα στην άλλη γωνία από αυτή που έπεσε ο Νικοπολίδης και 11 λεπτά πριν το τέλος ο Μάρα ισοφαρίζει 1-1 με το εύστοχο χτύπημα απέναντι. Γύρισμα από τον Τωροσίδη. Θα δούμε τώρα τον Σολτάνη, κατέβασε ωραία και ξέφυγε από το Μοντέστο και μπαίνει φάτσα με τον Νικοπολίδη, πάει να αποφύγει και τον Παπαδόπουλο δίνει έτοιμο γκολ στο Βέλιο 2-1. Στο 86 ο Ηρακλής με το Βέλιο ένα καταπληκτικό φινάλε στο παιχνίδι με τον Ηρακλή να πετυχαίνει την ολική ανατροπή με τα δύο τέρματα μέσα σε διάστημα 7 λεπτών, αρχικά με το Μάρα και ισοφάριση με το εύστοχο χτύπημα απέναντι και τώρα με το Βέλιο το 2-1. Πανηγυρισμοί στις κερκίδες του Καρδασογλίου από τους φίλους του Ηρακλή και έξαλλοι πανηγυρισμοί από τους παίκτες. Εδώ ξανά η καταπληκτική ενέργεια από το Σολτάνη. Όλα τα λεπτά, ο τρόπος με τον οποίο ο Γαλλοαλγερινός απέφυγε δύο αντιπάλους και έδωσε το έτοιμο γκολ στο Βέλιο. Το Βέλιο στο πρώτο του γκολ στην καριέρα του επαγγελματίας, το έβαλε στο Καρασκιάκι εντός του Ολυμπιακού. Το Σολτάνη όμως. Σολτάνη τώρα με το δεξί αποφεύγει, εντυπωσιακά ευκαιρία. Με το αριστερό σουτάρι. Η απόκρουση από τον Νικοπολίδη